μάλιστα από τις 11 του τρέχοντος μηνός ανασταλθηκαν όλες οι άδειες των φυλάκων θύρας της Δέλτα του ΣΕ με σκοπό να εντείνουμε την καταστολή για την εφαρμογή των υφιστάμενων απαγορεύσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δόθηκε απαγόρευση του κυνηγιού, το λόγο τον ανέφερα. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2017. Από τη δική μας πλευρά ως τυροφύλακες και ως συνεργάτες του νόμιμου κυνηγού συστήνομαι τον κυνηγό να παραμείνει το όπλο του στο σπίτι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως μπορεί να εκγυμνάσει τα σκυλιά του για αυτήν την περίοδο μοναδικά σε όλες τις περιοχές της Ήρου και με την έναρξη πάλι του κυνηγιού περιοριζόμαστε για εκγύμναση σκύλου στους χώρους, στους ακριβείς χώρους εκγύμνασης, έτσι. Καλέτε συνεχίσει ελέγχους τώρα. Οι έλεγχοι ναι, έχουν ενταθεί πρωί, μεσημέρι και απόγευμα θα έλεγα πάνω στο σκηνικότοπο της Ήρου, στο καταφύγιο. Ευελπιστούμε, μάλλον θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά των συγγενών κυνηγών. Άρα δεν υπάρχουν παρατράγουδα, Δεν υπάρχουν ευτυχώς παρατράγουδα μέχρι στιγμής, έτσι μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε και εύχομαι έτσι να συνεχίσουν οι συγγενοί κυνηγοί. Οι ποινές για τους παραβάτες ποιες είναι? Τους γνωρίζουν οι ίδιες, δεν θέλω να πω στη διαδικασία σε ό,τι αφορά την απαγόρευση. Είναι πάντως τσουρδέρες, έτσι. Κοστίζει αρκετά στο κυνηγό, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν συστήνουμε ιδιαίτερη προσοχή να είναι νόμιμοι, να είμαστε όλοι νόμιμοι, για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προσοχή